Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Omnia TV. Σε ευνηδιαστική τετράωρη διακοπή της ηλεκτροδότησης του Υπουργείου Υγείας προχώρησαν το πρωί οι συνδικαλιστές της Γενόπ ΔΕΗ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διακοπή ρεύματος σε πολλά σπίτια φτωχών ανθρώπων τη στιγμή που το Υπουργείο Υγείας χρωστά 3,8 εκατομμύρια ευρώ στη ΔΕΗ. Μιλώντας σε τηλεοπτικά δίκτυα, ο πρόεδρος της Γενόπ ΔΕΗ, Νίκος Φωτόπουλος, έκανε λόγο για συμβολική κίνηση που έχει ως στόχο να καταγγείλει την απέτηση της κυβέρνησης για την ίσπραξη του ειδικού τέλους ακινήτων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, που πλήττει τους μεροκαματιάριδες, όπως είπε, ενώ την ίδια ώρα το δημόσιο να χρωστά στη ΔΕΗ συνολικά 141 εκατομμύρια ευρώ. Η Υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου, δεν θα προσπαθήσει να καταθέσει στεφάνι στο Πολυτεχνείο φέτος, καθώς στους εορτασμούς για την επέτειο της εξέγερσης του 1973 επικρατεί έντονα αρνητικό κλίμα απέναντι στα κυβερνητικά στελέχη και τα κόμματα που συμμετέχουν στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Η ίδια η Διαμαντοπούλου μίλησε για μειοψηφίες που με τις πράξεις τους υπονομεύουν την έννοια της δημοκρατικής έκφρασης όλων των πολιτών, οι οποίες πρέπει να απομονωθούν πολιτικά και κοινωνικά. Ωστόσο, οι πολιτικοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση ή είναι μέλη των κομμάτων που την στηρίζουν, αντιμετωπίζουν εκδηλώσεις αποδοκιμασίας ή και οργής από πολίτες σχεδόν σε κάθε τους δημόσια εμφάνιση. Η φοιτητική παράταξη του ΠΑΣΟΚ, η ΠΑΣΠ, αντιμετώπισε την οργή των φοιτητών που βρίσκονταν στο Πολυτεχνείο την Τρίτη, όταν προσπάθησε να καταθέσει στεφάνι εισερχόμενη στο χώρο εξοπλισμένη με κράνη και ρόπαλα. Αργά το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, σημειώνεται ότι αυτοσχέδιος μηχανισμός εξεράγει στην είσοδο του πολιτικού γραφείου της αναπληρώτριας Υπουργού Εξωτερικών Μαριλίζας Ξενογιανακοπούλου, που προκάλεσε υλικές ζημιές στο χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες που διασταυρώθηκαν με έγκυρες πηγές, μηχανισμοί από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ έχουν προβεί στην πρόσληψη ροπαλοφόρων, κυρίως από οργανωμένους οπαδούς του Ολυμπιακού, προκειμένου να ενισχύσουν τον μπλοκ της ΠΑΣΠ στην αυριανή πορεία για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Όσοι συμμετάσχουν στην ενίσχυση των τάξεων των ροπαλοφόρων της ΠΑΣΠ θα λάβουν ως μεροκάματο το ποσό των 100 ή 200 ευρώ. 255 βουλευτές από τα τρία κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση του πρώην Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Λουκά Παπαδήμου ψήφισαν ναι κατά την ονομαστική ψηφοφορία για την εμπιστοσύνη της Βουλής στην κυβέρνηση. Προηγήθηκε η τριήμερη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης χωρίς κάποια πρωτοτυπία. Το ΚΚΕ επιτέθηκε επανειλημμένα στον ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας την αντίληψη ότι ο τελευταίος είναι συνυπεύθυνος για την πολιτική που ακολουθούν τα τρία κόμματα που βρίσκονται στη συγκυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Με γνωμοδότησή του πάνω στις προβλέψεις του αντίστοιχου νόμου Δένδια, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Αθανάσιος Κονταξής, τοποθετείται υπέρ της λήψης δειγμάτων DNA από υπόπτους, ακόμα και δια της βίας. Ο αντισαγγελέας θεωρεί ότι το κοινωνικό αγαθό που προστατεύεται από αυτήν την πρακτική, δηλαδή η κοινωνική ειρήνη και η ασφάλεια των πολιτών, είναι μεγαλύτερο από την προσβολή της προσωπικότητας του υπόπτου που θα υποστεί αυτήν τη διαδικασία. Σημειώνεται ότι ο νόμος προβλέπει την τήρηση των στοιχείων DNA σε βάση δεδομένων, ακόμα και αν δεν απαγγελθούν τελικά κατηγορίες στον ύποπτο ή ακόμα και αν βρεθεί αθώος στο δικαστήριο. Με πρωτοβουλία του Δήμου Κοζάνης έχουν τοποθετηθεί καλάθια αλληλεγγύης για τα άπορα νοικοκυριά στα σούπερ μάρκετ της πόλης, όπου κάθε πελάτης μπορεί να αφήσει ό,τι τρόφιμο θέλει, ακόμα και νοπό όπως κρέας. Δύο φορές την ημέρα τα καλάθια συγκεντρώνονται από οδηγούς του Δήμου, εθελοντές μαγειρεύουν σε καθημερινή βάση και οι οδηγοί μοιράζουν στα σπίτια περίπου 120 μερίδες έτοιμου φαγητού. Η κίνηση βρήκε μιμητές στην Άουσα και εκεί, στα σούπερ μάρκετ της πόλης, μπήκαν καλάθια αλληλεγγύης με τον ίδιο σκοπό, τη συγκέντρωση ειδών διατροφής, χωρίς όμως να ανακοινωθεί κάποια παραπέρα οργάνωση. Να σημειωθεί πως το καλάθι αλληλεγγύης δίνει άμεση πληροφόρηση σε όσους θέλουν να βοηθήσουν, καθώς όλοι βλέπουν τι συγκεντρώνεται εκεί κάθε ημέρα ή ακόμη και το μενού της επομένης, ώστε να ρυθμίσουν ανάλογα τη συνεισφορά τους. Η γερμανική αστυνομία συνέλαβε έναν 27χρονο ως ύποπτο για ένοπλη επίθεση σήμερα το πρωί στο παντοπολείο ενός πολίτη τουρκικής καταγωγής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο ύποπτος, ο οποίος είχε μία σβάστικα στο χέρι του και ήταν ζωσμένος με εκρηκτικά, κρατούσε τσάντα που περιείχε ένα ναζιστικό κράνος και πυροβόλησε αρκετές φορές πριν συλληφθεί στο Βίντεμπρουκ. Οι γερμανικές αρχές έσπευσαν ωστόσο να θεωρήσουν τον ύποπτο ως ψυχικά ασθενή. Αυτές ήταν οι βραδινές ειδήσεις του Omnia TV.
Σας ευχαριστούμε που ήμασταν μαζί σας. Καλό σας βράδυ.